Αρχίζει κάνει και αυτό το σταυρωτό το ωραίο. Αν έπαιζε η φάση τώρα, ωραία, να μπορείς να κάνεις την τέλεια σχέση, ωραία, όπως την ορίζει ο καθένας, την τέλεια για τον εαυτό του, αλλά έπρεπε να είναι με cyborg ή για πάντα μέτρια σχέση με άνθρωπο, μέτρια όμως, μέτρια. Τέλεια σχέση με cyborg, δεν το συζητάω καν. Δεν το συζητάω καν. Εγώ θα το προτιμούσα και ήταν μέτρια με cyborg. Ρε. Και να σε τσαντήσει πάρα πολύ, το απενεργοποιεί. Οφ! Τελείωσε. Εσύ τι είπες. Εγώ σκέφτομαι λίγο τα. Μέτρια σχέση τις βλάβες σε φάσεις, σε άσχημες φάσεις να γίνει κανένα κόλλημα. Κάτσε ρε φίλα. Ρισκάρεις εκεί. Τις κάνεις εκεί. Ρισκάρεις. Γιατί άμα δεν ρισκάρεις, να πες το ταβάνα σε πλακός. Μέχρι πότε σε έδινε η μάνα σας. Να κάτσε, να μου διαλέγει τα ρούχα ή να μου τα φοράει. Να σου τα διαλέγει. Νομίζω μέχρι και τρίτη μετουκού πρέπει να μου διάλεγε και τις φόρμες που είναι ίδιο χρώμα. Σετάκι, όλο. Μοβ, μοβ. Να τελειώνει μπλε. Μαύρο, μαύρο. Τσάμπιον και Διαντόρα. Και Νάικ. Και Νάικ, το μεγάλο το Νάικ, έτσι. Από τα Sprinter. Έχουμε μια καινούργια θεματική τώρα στο Board Gamers. Το οποίο τι θα κάνουμε. Θα πει ο καθένας από ένα ανέκδοτο που έχει φέρει και θα ψηφίσουμε εδώ οι έξι μας ποιο πιστεύουμε ότι ήταν το καλύτερο. Είναι τώρα ο Άβης. Ο Διονύσης και ο Γιάννης και έχουν πάει κατά σκήνωση. Είναι οριακά δημοτικό με γυμνάσιο. Ναι, αλλά αυτό είναι που με έκανε καλά ήδη. Έχουν πάει κατά σκήνωση. Λοιπόν, έχει πέσει το βράδυ τώρα, έχετε ανάψει μια φωτίτσα έτσι ωραία, ωραία. Κάθεστε γύρω από τη φωτιά, ήσυχα. Έχετε απλώς τα χεράκια, ζεσταίνεστε. Και λέει ο Διονύσης, άρε μαλάκες, λέει, εγώ όταν ήμουν 20 χρονών, θυμάμαι, λέει, έτσι οι γυναίκες, έτσι. Σίγουρα. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά πρέπει να είχα πάει με 40. Πρέπει να ήταν ψεύτης ο φίλος σου αυτός. Μεγάλο. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Λες, εντάξει ρε μαλάκα, του λες τώρα. Σιγά. Τα ακούω. Δεν έγινε και τίποτα τώρα. Τι, 40 γυναίκες, σου λες, εγώ είχα πάει στο δημοτικό με 40 γυναίκες. Εγώ, λες, θυμάμαι ένα βράδυ με το φίλο μου τον Μπουγάνη. Είχαμε βγει για μια χαλαρή μπυρίτσα και ξέρεις, εγώ δεν πίνω μπύρα, ε. Και καταλήξαμε σε ένα πάρτι με 500 άτομα, όπου οι 498 είναι γυναίκες. Μόνο εγώ με τον Μπουγάνη. Και δεν ακούγεται τίποτα, παιδιά, σιγή, απόλυτη. Και γυρνάτε και οι δύο. Και γυρνάτε και οι δύο και κοιτάτε τον Άβη. Και κάθεται αυτός σιωπηλός και ανακατεύει με την μπύρα του τη φωτιά. Είχαν πάει τώρα σε ένα χωριό πάνω στην Άρτα, Βουιδολίβαδο λέγεται. Ωραίο χωριό, είναι δίπλα στο Γρίμποβο, θα σας εξηγήσω κάποια στιγμή που ακριβώς. Τέλος πάντων, και ήταν ένας βασικός και αυτά και είχαν πάει τώρα από ένα τοπικό κανάλι, από το RTV, για να του πάρουν συνέντευξη. Ήταν Art ή Ort. Art. Και πάει τώρα, ξέρω εγώ, από το RTV να του πάρουν μια συνέντευξη, ρε παιδί μου, πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η φάση με τους βοσκούς, τα πρόβατα και αυτά. Αυτός είχε, ρε παιδί μου, νομίζω γύρω στα 200-220 πρόβατα, κάτι τέτοιο. Τα μισά ήταν μαύρα, τα άλλα άσπρα, ωραία. Και του λέει, ας πούμε, ο τέτοιος, πόσα πρόβατα έχεις, και λέει, έχω 110 πρόβατα, λέει, άσπρα, και έχω και 110 πρόβατα μαύρα. Και του λέει, αυτά περίπου το χρόνο, ωραία. Πόσο σανό, πόσο τέτοιο τρώνε, πόσα κιλά, όχι, τι τρώνε, ναι, σανό και αυτά δεν τρώνε. Και του λέει, τι σανό, γρασίδι. Ναι. Γρασίδι, οκ. Okay. Και λέει, κοιτά, περίπου. Τώρα, τα λευκά τρώνε, ρε παιδί μου, τρώνε και 180 και 200 κιλά. Τα μαύρα όμως, του λέει, εντάξει, δεν τρώνε πολύ, τρώνε 180-200 κιλά. Και λέει, οκ. Okay. Μετά του λέει, ρε παιδί μου, αυτά πόσο μαλλί βγάζουν περίπου το χρόνο. Και κάνει ο βοσκός, τα λευκά βγάζουν 200-250 κιλά, λέει μαλλί, βγάζουν πολύ μαλλί. Τα μαύρα δεν βγάζουν πολύ, εντάξει, βγάζουν 200-250 κιλά μαξ. Και κάνει, οκ, okay, αυτός περίεργος εκεί από το συνεργείο. Λέει, ρε παιδί μου, μετά, μια σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση, λέει, ναι, λέει, τι θες για αυτά. Πόσο νερό πίνουν αυτά τώρα, ρε παιδί μου, το έχεις υπολογίσει ποτέ, γιατί σε βλέπω ότι έχεις εδώ τα δικά σου τα κανάλια και αυτά. Τα λευκά, τα άσπρα,
πίνουν πολύ νερό. Πίνουν 1 τόνο, 1,5 τόνο νερό, λέει, το χρόνο. Τα μαύρα δεν πολύ πίνουν, εντάξει. Πίνουν 1 με 1,5 τόνο το πολύ. Τι λέει αυτό, πρέπει να σε κάνω μια ερώτηση. Τελειώσαμε τη συνέντευξη, ξέρω εγώ και αυτά, κλείνουν κάμερες και αυτά. Μπορείς να μου πεις γιατί μου τα λες ξεχωριστά, αφού πίνουν και τρώνε ακριβώς το ίδιο πράγμα και αυτά. Λέει, γιατί τα άσπρα είναι δικά μου. Και τα μαύρα ποιανού είναι. Και τα μαύρα δικά μου είναι. Έχει ανοίξει ένα ταξιδιωτικό γραφείο στη Λάρισα, όπου αποφασίζει ο πρωταγωνιστής μας ο Γιωρίκας να πάει να κάνει ένα ταξίδι. Να πάει στην Ευρώπη, είχε μαζέψει κάποια λεφτά, να γυρίσει να δει, να πούμε, ξέρω εγώ, πώς είναι ρε παιδί μου εκεί. Όπου φεύγει, κλείνει τα εισιτήρια του να πάει στο Παρίσι, φορτώνει τη φωτογραφική, το φιλμ το γεμίζει και πηγαίνει τέλος πάντων. Όπου έχει πάει στο λεωφορείο, έχει τον ξεναγώ εκεί, τον ακούει, με ό,τι μπορεί να καταλάβει τη μετάφραση. Δεν ήξερα αγγλικά δηλαδή να κάνω. Όχι, όχι. Λέει, ξέρω εγώ, από εδώ είναι ο πύργος του Άιφελ, από εδώ είναι η αψίδα του Θριάμβου, είναι η Παναγία της των Παρισίων. Και έτσι όπως πηγαίνανε, περνάνε από ένα τούνελ, σταματάει ο ξεναγός, λέει εδώ. Έχει γίνει ένα πολύ θλιβερό συμβάν. Έχει χαθεί η πριγκίπισσα της Αγγλίας, λέει. Πριν κάποια χρόνια, λέει, το από τι? Από παπαράτσι. Τους αφήνει και φεύγουν, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τελειώνει το ταξίδι, γυρίζει ο δικός σου στην περιοχή, στην πλατεία, έχει αράξει. Έχει εμφανίσει φωτογραφίες, έχει μαζευτεί στο χωριό. Μαζεύεται, λέει, πώς πέρασες ρε Γιωρίκα, λέει, να λέει εδώ, είδα κάτι πράγματα, απίστευτα πράγματα, δηλαδή κάτι πύργος ψηλός είχε, κάτι δρακουλάκουλες πάνω, φοβερά πράγματα, λέει, περάσαμε από ένα ποτάμι, λέει, σαν το δικό μας τον Ποινιό, ένα πράγμα, πω, λέει, αλλά παιδιά, λέει, ας πω, περνούσαμε κάτω από ένα τούνελ, σταματάει εκεί ο ξεναγός και μας λέει τώρα, εδώ, λέει, πέθανε η κοπέλα, η πριγκίπισσα της Αγγλίας, λέει. Πολύ, πολύ στενάχωρη ιστορία, λέει. Και από τι πέθανε, του λέει, παιδιά, ένα πράγμα θα σας πω. Παραπάτσε. Παραπάτσε. Μαλάκα, θα πει ο άνθρωπος. Μαλάκα, έχεις κάνει φαλάκα λίγο. Μαχαρά μου, δεν έχει κάνει λίγο φαλάκα. Τσοκ και εδώ δεν είναι. Τσοκ και εδώ. Και λίγο φαλάκα εδώ και λίγο φαλάκα εκεί. Ωραία φαλάκα. Άγρια δύση. Πολύ βαρβατήλα. Μέσα στο σαλούν, ξέρετε οι πόρτες οι κλασσίες. Θερμοκρασία περίπου να ξέρετε. Θερμοκρασία εκεί ένα 30 διάρι το έχει. Καλά είναι, καλά είναι. Ναι, μέσα στην πίχλα όλα σάπια, μέσα κλασικό σαλούν, φτύνει ο άλλος, ποτήρι εδώ καθαρίζει, όλοι είναι τζόγος, σκοτώνται, δεν τους νοιάζει τίποτα, πολύ αλήθεια. Και από έξω ξαφνικά ακούγεται ένας άνθρωπος να τρέχει. Λέει, παιδιά, λέει, έρχεται ο μαύρος Τζακ, λέει. Μαύρος Τζακ, λέει, ποιος είναι ο μαύρος, δεν ξέρω το μαύρο Τζακ. Ο μαύρος Τζακ, λέει, χειρότερος, έχει σκοτώσει μόνος του 10 πόλεις, λέει. Α, τρελαίνω τον, λέει, και εγώ τον ξέρω, φρικάρουν όλοι. Ξαφνικά ακούγεται απ' έξω. Παπ! Παπ! Κάτι γερά βήματα. Παπ! Παπ! Μπαίνει μέσα ένας τύπος. Μαύρο καπέλο, μαύρα ρούχα, μαύρο παντελόνι, μαύρα κρόσια, μαύρα δόντια, μαύρα νύχια. Μια μαυρία. Μαύρες σκέψεις. Μαύρες σκέψεις. Είναι. Και τη μαύρα ξαδέρφη. Είναι τουλάχιστον 2-5-2-10 θύριο. Όλοι έχουν φρικάρει, όλοι έχουν τρομάξει. Μπαίνει μέσα, λέει, εσύ! Και δείχνει τον μπάρμαν. Ρούμι! Τρέχει γρήγορα, το φέρνει εκεί πέρα, το ένα βαρέλι, το παίρνει όλο, το αδειάζει όλο, το κατεβάζει έτσι, το πετάει. Εσύ, λέει, πίπα! Δεν περίμενα το πει αυτό. Λέει, εγώ δεν απά, του ρίχνει μία. Σι, πρίβο. Τι να κάνει, πάει ο άλλος εκεί πέρα, δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Προσπαθεί που είναι. Πρέπει να κάνω το καλύτερο δυνατό. Έβγαινε μουσική. Αν άκουγες προσεκτικά, έπαιζε μουσική τα πτώματα. Δεν του κάνει, βγάζει ένα σφυρί, πα! Του πάει το κεφάλι. Εσύ! Πίπα του κάνει. Πάει ο άλλος, αρχίζει, κάνει και αυτό το σταυρωτό το ωραίο. Το βιδωτό.
Εντάξει, ωραία, τελειώνει, λέει. Κοιτάει μέσα, λέει. Βλέπει τον μάγειρα που κρυφοκοιτούσε πίσω από την πόρτα. Εσύ! Φαΐ! Πάει εκεί πέρα, του φέρνει ο μάγειρας, αρχίζει, κατεβάζει όλη την κουζίνα. Παίρνει μια βαθιά ανάσα. Του κοιτάει όλους, λέει. Ωραία, άντε να πηγαίνουμε, γιατί έρχεται και ο μαύρος Τζακ. Εντάξει, εντάξει. Τα ήξερα κάπω παρόμοια. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Δεν θυμάμαι ακριβώς που τελείωνε. Αλλά κοίταζα περισσότερα. Το acting, είχε το acting. Αλλά καλέ. Εγώ ψηφίζω Άβη. Εγώ ψηφίζω Μιχάλη. Πιο πολύ γιατί έκατσε και το φτιάξε, επειδή μου έβαλε και του χαρακτήρε και όλα. Ναι, ναι. Εσεί παιδιά ψηφίζετε. Φίλε, κοίτα μόνο και μόνο για το acting. Το πήρε ο Άβη. Το πήρε ο Άβη, ναι. Εγώ είμαι μεταξύ Άβη και Διονύση για το acting, μόνο και μόνο. Γιατί μ' άρεσε και η βλάχικη προφορά. Ισχύει, ισχύει, ναι. Θα το δώσω Διονύση εγώ. Τέλεια. Θα το δώσω στο Μιχάλη, ρε φίλε. Και εγώ το έχω δώσει ήδη στο Μιχάλη. Οπότε... Αλλά το ψηφίζεις κιόλας. Ναι. Γι' αυτό. Την αποστολή σου θυμάσαι εσύ γενικά, γιατί πρέπει να πάμε και βάσει αποστολή. Ναι, τη θυμάμαι. Θα πάρω την Ουκρανία. Τι θυμάσαι την αποστολή σου. Ναι, μωρέ μαλάκα. Και γιατί παίρνει τα δικά μου. Γιατί ποια θε να πάρω, τα δικά μου. Μπορείς να σταματήσεις. Εσύ δεν ξέρεις καν τι αποστολή έχει. Ξέρω, έχω δει το πρώτο επεισόδιο. Ναι, ρε. Τρεις καλύτερες σειρές σας. Πρώτη για μένα είναι το True Detective, πρώτη σεζόν. Τη σειρά του Hannibal βάζω πρώτη, νομίζω, η δεύτερη. Α, ναι, τόσο πολύ. Μου ανέκα παλαβώ. Τόσο. Blackadder. Α, μαύρη οχιά. Blackadder, εύκολα. Τη συζήτηση την ίδια 1,5 χρόνο πριν θα βάζει Game of Thrones. Ναι, ρε φίλε. Όχι, στις σειρές θα βάζα. 1,5 χρόνο πριν. Ναι, θα βάζα. Γιατί είναι από τις σειρές. Που είχε πάρα πολλά λάθη μέσα, μαλάκα. Και πάρα πολλές φορές, δηλαδή πριν φτάσει την τελευταία σεζόν. Όταν είσαι 10 χρόνια, έχεις λάθη. Ρε μαλάκα, δεν είναι έτσι. Ρε μαλάκα, όταν σταματάς να κοντά βιβλία, έχεις λάθη. Είναι η αιτία. Όχι, είναι δεν η λέω, αιτία συγγνώμη, που συγγνώμη. Τώρα βγαίνουν οι παραγωγάρες. Συγγνώμη, περίμενε. Όταν λέω λάθη, εννοώ λάθη στην παραγωγή. Μαλάκα, έβλεπες τις μάχες και φαινόταν πάρα πολύ άσχημα. Μία μισή σεζόν πριν. Ένα μισή χρόνο πριν σου λέω. Ναι, μαλάκα. Δεν σου λες την τελευταία σεζόν. Η τελευταία σεζόν οι μάχες ήταν πάρα πολύ καλές. Μαλάκα, ανέβηκε και το Battle of the Bastards, μαλάκα. Είναι η καλύτερη σκηνή μάχη που έχει γραφτεί και σε ταινίες γαμά. Χαρακτηριστικά. Γιατί άσχετα τα λεφτά που μπορεί να πέσανε λίγο περισσότερα, δεν υπήρχε μαλάκα αυτή η μάχη. Μαλάκα, η σκηνή που βγαίνει ο Snow που πνίγεται, μαλάκα. Τι ωραία που έχει. Που έχει αποφύγει 3-4 τέτοια που πήγαν να σκάσουν πάρα το πουπ και φεύγανε. Μαλάκα, έχω να δω. Και να νιώσω τέτοια αγωνία, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Σου λέει, σ' άρεσε, σ' άρεσε. Πάρ' το σκοτάδι τελευταία μάχη και να μην δεις τίποτα. Θες σκοτάδι, πάρε και ο Μίχλι να δεις τίποτα. Αν ανοίξει λίγο το πλάνο, θα δεις ότι είναι ο κόλλος του, ρε. Και απλά έχει έρθει πολύ κοντά και δεν τον βλέπεις. Έχει κάνει έτσι. Ready Player One. Εμένα μου άρεσε πολύ, φίλε. Εσύ το είδες. Μόνο για τα references μου άρεσε. Ρε φίλε, μόνο αν έχεις παίξει έστω και λίγο στη ζωή σου MMORPG, θα ταυτιστείς πάρα πολύ. Είναι και όλα τα references. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση στην ταινία, μαλάκα. Πώς καταπήρανε τα δικαιώματα από τα πάντα. Από τα είχε πάντα. Από Super Mario, είχε από Power Rangers. Πρέπει να το έχω δει. Είχε τα πάντα, δει, μαλάκα. Πρέπει από, μαλάκα, από Disney, από. Δύο φορές το έδωσε. Ό,τι έχεις δει από δικαιώματα, τα είχε. Mortal Kombat. Όλα, όλα. Θυμήσε το μου λίγο. Spielberg. Είχε φτιάξει ένα τύπο ένα απίστευτο VR παιχνίδι που είχε και στολές και τα πάντα και τα. Έμπαινε μέσα. Super immersive. Και υποτίθεται ότι αυτός, ρε παιδί μου, ήταν έξι σε Άσμπεργκερ αλλά διάνοια και είχε, όταν πέθανε είχε αφήσει μέσα ένα κλειδί και το όποιος το βρει θα πάρει τα δικαιώματα του παιχνιδιού. Του παιχνιδιού. Που ήταν το franchise με εκατομμυρίων. Που ήδη αυτός ήταν τρίλιον, ήταν τρίλιονερ υποτίθεται, ο πρώτος τρίλιονερ. Και είχε γίνει τόσο πολύ να βρεθούν αυτά που είχαν φτιαχτεί οργανώσεις και ομάδες από διάφορες χώρες προκειμένου να παίζουν μέσα. Μαλάκα, γαμάει. Είναι σε πάρα φάση. Πολύ. Σε βιβλίο βασικά. Στο ξεκινάει, πώς ξεκινάει η ταινία, ότι μπαίνει και οι πρώτοι. Τρία κλειδιά νομίζω πρέπει να βρεις. Το πρώτο κλειδί είναι σε ένα racing game, ας πούμε. Έχεις το αυτοκίνητό σου, έχεις τον παίχτη που τον φτιάχνεις όπως θες και ο καθένας έχει άλλα αυτοκίνητα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, ο ένας και τον Batmobile, ο άλλος και τη μηχανή από το Tron Legacy. Mario Kart, τα πάντα μαλάκα. Ναι, ναι, παίζαμε ένα online game μια περίοδο. Ποιο? Και είχαμε. Δεν μπορώ να Aeon. Α, Aeon. Λοιπόν, και είχαμε μαζευτεί πολλά άτομα και παίζαμε, ρε παιδί μου. Αλλά επειδή είχαμε κορεστεί τέλος πάντων κλασικά όπως όλα τα online αυτά, ήταν κάποια άτομα που είχαν αγοράσει κάτι cheat. Λοιπόν, που ήταν με πληρωμή βαρβάτα, ας πούμε αυτά. Και είχαμε μαζέψει ένα group και μας τα είχε πληρώσει. Α, δεν θα πω ποιος, αλλά αυτός που είχαμε εκεί στην ομάδα που αγόρασε όλα τα cheat αυτά ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Άλλη θα νικήσει, Παναθηναϊκό και τέτοιο. Ο οποίος μας είχε αγοράσει τέλος πάντων αυτό και τους κωδικούς για να παίζουμε παρέα και να κάνουμε αυτά. Και έχουμε πάει. Γενικά, έχεις παίξει ποτέ τέτοια παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, είναι, ξέρω εγώ, είσαι μόνος σου, έχει κάποια που είναι group bosses, ας πούμε, κάποια που είναι
Ally που είναι πολλά group, κάποια που είναι League που είναι πολλά, πολλά Legions, ας πούμε, πολλά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια boss που είναι, πρέπει να είστε χίλιοι παίχτες για να τα φάτε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και έχουμε πάει να φάμε ένα τέτοιο 6 άτομα. Γιατί το σε μπάγκαρε, μπαίνεις μέσα στα γραφικά, έφτανες πάνω από το τελικό boss, το κόλλαγε, δεν σε έφτανε να σε χτυπήσει και τα αφήναμε όλη τη νύχτα και βαράγαμε. Σφάει τώρα, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια, όχι 5, 2-3 χρόνια από τη ζωή σου για να παίξει το παιχνίδι και ξαφνικά να έχετε ένα σου πει, μα λέω, ξέρεις κάτι. Γίνεται αυτό. Μπορεί να το κάνεις σε μια εβδομάδα, αλλά αυτό που κάνεις σε 3 χρόνια. Έλα από εδώ. Μα και δεν έχει τίποτα. Έλα από εδώ. Εδώ. Welcome to the dark side. Του κάνεις έτσι, αλλά του δείχνεις το παιχνίδι. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ να βγεις. Είναι, είχα, παιδιά, έχετε και τέτοιες ιστορίες που να είναι, δηλαδή έχω παρόμοιο που με είχε τρελάνει, παίζατε όλοι οι Lineage να φανταστώ, ή όπως το λέγαμε Lineage. Ναι, ναι, ναι. Το είχα δοκιμάσει. Εγώ δεν έπαιξα. Παίζαμε σε ένα σερβερ από αυτούς που ήταν Plus, που και καλά σου δίνα, έπαιρνες πολύ πιο γρήγορα XP. 50 level πήγε. Ναι, ανέβαινες πιο εύκολα. Ώστε, ο σκοπός ήταν, ρε παιδί, μέσα σε μια-δυο εβδομάδες να γίνεις hero, που hero, ας πούμε, γίνεσαι αφού φτάσεις στο top level και μπει σε μια κατηγορία. Μετά από 2-3 αιώνες, βασικά. Κανονικά, ναι. Αλλά τι γίνεται, τέλος πάντων, είχαμε φτιάξει hero και στο σερβερ, στο βασικό του Lineage και προφανώς αντίστοιχα και σε όποιον copy server υπάρχει, υπήρχαν δύο σπαθιά που γενικά σε όλοι υπήρχαν μόνο δύο. Και όποιος τα είχε γινόταν. Τα θυμάσαι αυτά που λέω. Γινόταν κατά μία έννοια σαν boss level monster. Και δεν μπορούσε να σε ρίξει τίποτα. Και αυτά τα σπαθιά προφανώς δεν τα βρίσκεις εύκολα. Τα πλήρωνες κατά κύριο λόγο. Όχι. Yeah. Πέφτανε και ήταν μόνο δύο σπαθιά σε όλο το σερβερ. Καλά, παίζανε και τον Nate full. Mm. Καλά, σίγουρα. Αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτό, ας πούμε, δύο θα το είχαν. Και άμα δεν θέλουν να το δώσουν, δεν το δίνουν. Απλά το θέμα είναι ότι με το που το πάρεις πρέπει να είσαι συνέχεια active. Που ήταν, δηλαδή πρέπει να μπαίνεις και να δεν μπορείς να το αφήσεις. Δηλαδή να κάνεις logout και τελείωσε. Okay. Που ήταν κάτι που δεν το ήξερα εγώ. Αλλά τέλος πάντων. Είχα πάει σε μια πόλη, ήταν από τις αρχικές πόλεις, λεγόταν Dion. Λεγόταν Dion και. Εκεί μου πουλάγανε τα soul shot. Το λένε ότι το παίξα μέχρι 30 level, δεν παίξα παραπάνω ποτέ. Μαλάκα, για να ανέβεις, έπρεπε απλά να βαράς τέρατα. True. Ναι. Δεν μου πήγε ότι. Όχι τέρατα, πρέπει να βαράς για μήνες, μαλάκα. Ποτέ, δεν πέμψα να το παίξω ποτέ αυτό. Γι' αυτό παίζαμε αυτά που παίρνανε τρελό XP και έφτανε ήδη. Ή τον μπόταρε. Ή αυτό. Εγώ δεν χρησιμοποιήσω ποτέ τέτοια. Ναι, Διονύση. Και βλέπει το Διονύση με τεράστια κεφάλαια να παίζει. Όλα τσίτρε, όλα. Τεράστια χέρια. Ήταν ο Spider-Man. Ναι, ήταν ο Spider-Man. Ο Ντέβι. Ενώ τον κοιτάξει ευθεία κάποια στιγμή έφυγε από τα γραφικά. Πάλι. Το θέμα είναι ότι άμα έχει αυτά τα σπαθιά, είσαι κατευθείαν. Το κάρμα σου φεύγει, γίνεσαι κόκκινος και είσαι κατευθείαν για PK. Ότι και καλά έχεις κόκκινο όνομα, που αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να σε σκοτώσει και δεν θα φάει damage στο κάρμα του και σε κυνηγάνε και όλοι οι guards της πόλης και όλα αυτά. Τι λες ρε μαλάκα, πού ήταν αυτά, εγώ δεν θυμάμαι αυτά. Δεν έχω αυτή που ήθελες να καταλήξεις. Λοιπόν, άκου να δεις, μπαίνει σε κάποια φάση, εγώ όπως είμαι σε αυτή την πόλη, μπαίνει μέσα ένας τύπος που ήταν από τα δύο σπαθιά. Αφού αν ήταν κόκκινο, μπορούσε να μπει ρε, μαλάκα, τον κυνηγούσαν με τα γκάρτ. Μα αυτό σου λέω, ρε, άσε με να σου πω. Το καταλαβαίνω γιατί τον κυνηγάνε γκάρτ. Το θέμα όμως είναι, όπως σου είπα, ότι είναι σε level boss. Και δεν μπορούν να σου κόψουν πολύ γκάρτ. Και τον βαρούσαν επί πολλή ώρα, αλλά αυτό δεν έκανε τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω, και είχε σταματήσει. Και εγώ το κοιτούσα, γιατί λέω τι γίνεται. Και βαρούσαν οι γκάρτ, βαρούσαν. Μέχρι σε κάποια φάση όντω πεθαίνει. Okay. Πέφτει αυτό και πέφτει και πάω και κάνω loot από πάνω. Ναι. Και παίρνω το σπαθί. Ναι. Και ξέρεις τι ήτανε. Ήτανε νάνος, μικρούλης και καταφέρε και πήρε κάτι που δεν έπρεπε να έχει στα χέρια του. Και τον κυνηγάγε και τον κοίταγε ταυτόχρονα όλο το universe. Έτσι. Και τον άφησε. Έτσι δεν πέρασε. Βασικά ήμουν ένα skinny elf, αλλά ναι, δεν είναι σημαντικό. Skinny elf που ψωνιζούσε από τα πουλεμπέρ. Από τα πουλεμπέρ. Skinny elf. Εγώ παίρνω σπαθί, έρχονται κατευθείαν με επιτίθεται την guards, αλλά εμένα δεν είχε κολλήσει κάτι τέτοιο. Τρία hit στον κάθε guard και του είχα φάει. Και μετά, έτσι όπως ήμουνα, βλέπω ένα Night Elf να έρχεται πίσω και να με κοιτάει. Και συνειδητοποιώ ότι είναι ο τύπος που είχε πεθάνει και του είχα πάρει το σπαθί. Mortal Blow, Deadly Blow, Backstab, κάτω ψηλό ρουφίχτρα. Το Punisher. Ρε μαλάκα, γιατί δεν είπα το Punisher. Ο Punisher, μαλάκα. Punisher, αυτό είναι και γάμο τη σειρά. Στην σειρά, του τράβε μαλάκα μπουκέτα σε. Μαλάκα, δεν το σκέφτηκα. Ισχύει, είναι αγαπημένη μου σειρά, το ξέχασα. Εγώ την έβγαλα την Παρμιζάνο όμως. Από τότε, από τη. Έτσι και μου έχουν βάλει παρμεζάνα, θα τους βρίσω. Χέρια πλύντερ, ε. Θα πάθεις καμία τροφική δηλητηρίαση πάλι και θα κλαις. Και ήταν από γυναίκες, ήταν πολύ μεγάλα ονόματα. Παρουσιάστρια ήταν η Άσα Ακύρα. Η Άσα Ακύρα. Έπαιζε. Λέξη Μπλουμ. Λοιπόν, στο τέλος, ήταν ότι έπρεπε να κάνουν μια σκηνή με έναν επαγγελματία πορνοστά. Ναι, και τη φέρουν μαλάκα ένα μοσχάρι με ένα πράγμα τέτοιο. Και δεν ένιωθε, ρε μαλάκα. Δεν ένιωθε με τίποτα. Δηλαδή, γούσταρε κι ο άλλος και αυτή.
Φοβερό μάλλον, κέρδισε με τα, έτσι, με τα πόδια ψηλά.